Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ στο ράδιο και τη Web TV του Avena 97 και 7 και στην εκπομπή εδώ και τώρα και στη σύνδεσή μας, όπως είχαμε πει από το ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ο δημοσιογράφος Χρήστος Δημητριάδης, δημοσιογράφος της εφημερίδας Τα Νέα της Πέλλας και το θέμα της Χαλκιδικής. Χρήστο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Δέσποινα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασε αρκετός και ήταν να τα πούμε πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ναι, αλλά για μια λιμένη υποχρέωση δεν μπορέσαμε, ωστόσο είμαστε εδώ. Δυστυχώς βρέθηκε εκτεθειμένος απέναντί σου, αλλά ήταν μια υποχρέωση η οποία δεν μπορούσε να λάβει αναβολής. Έκτακτη επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ήρθε και στην περιοχή σας. Αλλά εν διαφυρητός, τα λέμε και εδώ και νομίζω είμαστε και δύο πιο φρέσκοι και πιο πατριωτικοί με την γαλανόλευκα και τα γαλάζια εσύ, με τα σκούρα μπλε εγώ. Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Διαβάζουμε τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης. Ακριβώς. Ήταν το πρώτο θέμα που ήθελα να ξεκινήσουμε. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πει επανειλημμένο ότι είσαι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνεις. Χτυπάει η επικαιρότητα, ο παλμός επικαιρότητας μέσα σου και με κάποιο πολύ όμορφο τρόπο το μεταφέρεις αυτό και στους ανθρώπους που σε ακολουθούν και σε αναγνωρίζουν ως αξιόλογο δημοσιογράφο και είμαι και εγώ ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ωστόσο, Χρήστο, όπως είπες και εσύ, γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Επαναστάσεως, μια σπουδαία γιορτή για το ελληνικό έθνος, μια γιορτή που πιστεύω κάθε Έλληνας που έχει έτσι, εθνική συνείδηση, κάτι ξύπνησε μέσα του και κάπως ένιωσε λίγο πιο πατριώτης, θα το πω εγώ, και πιο Έλληνας. Ωστόσο, θα ήθελα τα δικά σου σχόλια, θα ήθελα να ασκήσουμε κριτική και να μου πεις τη γνώμη σου για το πώς πιστεύεις ότι γιορτάστηκαν τα 200 χρόνια. Ήταν σωστός ο τρόπος, ήταν λανθασμένος, έγιναν κάποιες εκδηλώσεις, έγιναν κάποια έτσι γεγονότα, έγιναν και κάποιες δηλώσεις από την πλευρά της Τουρκίας, από τον Μπαχτσελή, που ήταν απειλές, δεν ήταν δηλώσεις για την Επανάσταση του 21 και είπα χαρακτηριστικά θα εκδικηθούμε για την εξέγερση του Μωριά. Επομένως, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σε αυτό το κομμάτι και θα ήθελα τη γνώμη σου. Καταρχήν, δεν θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια τα οποία μου είπες και πάντα είσαι πολύ ευγενική. Νομίζω όμως ότι με υπερτιμάς με τον λόγο σου. Εν τέλει περιπτώσει, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι οι φετινοί εορτασμοί των 200 ετών είχαν κάτι το εξειδικευμένο αφενός, το πετέρου είχαν και κάτι το μοναδικό, που θα θελήσουμε. Συμπληρώσαμε 200 χρόνια ελεύθερης Ελλάδας ή, αν θέλεις, 200 χρόνια από τη μέρα που ξεκίνησε η Επανάσταση, γιατί πέρασε λίγος καιρός μέχρι να απελευθερωθούμε βασικά στη Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως διαφορετικές οι εορταστικές εκδηλώσεις λόγω του ότι βιώνουμε όλη την οικονομική κρίση και τον κορονοϊό. Δυστυχώς, ακόμα είναι μπροστά μας η υγειονομική κρίση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι την έχουμε ξεπεράσει και θα τη ζητήσουμε και στη συνέχεια, που νομίζω ότι έχουμε αρκετά θέματα στην ατζέντα μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι, κατά την άποψή μου, οι εορτασμοί ήταν στο μέγεθος που θα έπρεπε. Είχαν μια πολύ σημαντική παρέλαση, έστω την είδαμε τηλεοπτικά, γιατί απαγορευόταν να υπάρχει ο κόσμος στην Αθήνα, με αρκετούς ηγέτες, με όλες αυτές τις πόντρες, γιατί είδαμε ότι και η Εκκλησία έλειπε από το επίσημο τραπέζι, το οποίο έγινε παραμονές στις 25 Μαρτίου. Το έκανε η πρόεδρος Δημοκρατίας προς τιμήν της χώρας μας και των επίσημων καλεσμένων μας. Είδαμε την απουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος βέβαια έστειλε ένα θερμό μήνυμα, θέλω να αναγνωρίσω, και την παρουσία του Πρωθυπουργού, του Ρώσου Πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις. Είδαμε τον Εμμανουέλ Μακρόν να είναι παρόν και να μιλάει με πολύ θετικά λόγια. Παρακολούθησα και τη συνέντευξη, την οποία παραχώρησε στο κρατικό, στην κρατική τηλεόραση, στην Ερτένα. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αναβίωσε μετά από πάρα πολλά χρόνια, από 50 και πλέον χρόνια, το Ελλάς Γαλλία συμμαχή. Ένα δόγμα το οποίο φαίνεται ότι επικαιροποιείται και πάλι με άλλους πρωταγωνιστές στο τιμόνι των χωρών. Και από την άλλη, η διαστολή ήταν οι δηλώσεις Μπαχτσελή. Ο Μπαχτσελή, ο οποίος είναι ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει τον κυβερνητικό συνασπισμό του Ερντογκάν
Είναι έτσι, δηλαδή ακριβώς. κυβερνητικό Και εταίρο. Χρήστο, η γνώμη του μετράει πολύ στην Τουρκία. Αφημολογείται φυσικά ότι ορίζει και πολιτικά θέματα. Επομένως, αυτή η δήλωση δεν ξέρω κατά πόσο έτσι αυθόρμητα ή ασκεμμένα έγινε. Η δήλωση αυτή, Δέσποινα, μπορεί να φαινομενικά να απευθυνόταν προς τους Έλληνες, προς την Ελλάδα, προς τον ελληνικό λαό, αλλά ως επιτοπλίστων έγινε ξεκάθαρα για εσωτερική εκμετάλλευση και για εσωτερική κατανάλωση. Η Τουρκία έχει τρομερά οικονομικά προβλήματα, ιδιαίτερα δε τις τελευταίες 45 μέρες βιώνει μια τρομερή οικονομική κρίση, διαρκώς επιτόκια ξεφεύγουν, ο πληθωρισμός τρελαίνεται. Αυτή τη στιγμή, μέρα με τη μέρα, φοβούνται οι Τούρκοι ότι θα υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά τους. Μιλούν για γάλα, για κρέας, δηλαδή για τα αυτονόητα τα οποία έχουμε εδώ στη χώρα μας. Η Τουρκία έχει πει μέσα σε ένα περίεργο κλίμα, καθώς όλη η υγειονομική και η οικονομική κρίση όλων αυτών των χρόνων έρχεται να την πλακώσει. Και ο τουρκικός λαός χρειάζεται ένα νέο αφήγημα. Ένα νέο αφήγημα το οποίο πολύ πιο εύκολα μπορούν να δουν τους Έλληνες παρά τη Συρία που είναι διαλυμένη, το Ιράκ τα ίδια, τους Κούρδους τους έχουν βάλει στην παρανομία. Οπότε λοιπόν το βλέμμα τους πέφτει στον εύκολο στόχο που είναι η χώρα μας, η Ελλάδα. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε και νομίζω το κάνουμε σε ένα μεγάλο διάστημα είναι ότι δεν πρέπει να τσιμπάμε με αυτές τις δηλώσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μία σαφέστατη γραμμή, η οποία θα είναι εθνική γραμμή. Δεν σε άκουσα, είπες, Χρήστο, θα έπρεπε να... Είπα ότι δεν πρέπει να τσιμπάμε. Α, δεν πρέπει να τσιμπάμε, ναι. Δεν πρέπει να τσιμπάμε με αυτές τις δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις δεν φαινομενικά μπορεί να απευθύνονται σε εμάς, αλλά δεν γίνονται για εμάς. Γίνονται για τον τουρκικό λαό, ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, Δέσποινα, θεωρώ και κλείνω με αυτό για να δώσω και την πάσα, γιατί ξέρω ότι παίζει και βόλεϊ ή δεν παίζει βόλεϊ. Δεν παίζω βόλεϊ. Εγώ παίζω αθλήτρια πυγμαχία. Πυγμαχία. Αλλά τώρα νόμιζα, επειδή κάνει και τι εκπομπέ για το βόλεϊ, ίσως να έχει ξεκινήσει την πρακτική και εκεί. Εν τάξει περιπτώσει, επειδή έχει και το ύψος σα σου καλεί στο βόλεϊ, οπότε χρειαζόμαστε καλούς πασαδόρους στην εξωτερική μας πολιτική. Δηλαδή χρειαζόμαστε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα στρώσουν την μπάλα για να έρθουν οι ακραίοι και να καρφώσουν στο αντίπαλο τερέν. Τώρα, θα σε καλέσω την Παρασκευή στην εκπομπή Volley Life με αυτά που λες. Χρήστο, και η γνώση σου και στο βόλεϊ. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω είσαι μια ανοιχτή κυκλοπαίδεια. Κοίταξε, το βόλεϊ είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ευγενές, δεν έχει σωματική επαφή. Ναι. Και νομίζω ότι στην Ημαθία και στην Πέλα, στη Μακεδονία γενικότερα, ανθεί τα τελευταία χρόνια και το γυναικείο βόλεϊ είναι πολύ καλό άθλημα. Δηλαδή πάει πολύ καλά, θέλω να σου πω, και στη χώρα μας. Θεωρώ πάντως ότι και η προσπάθεια την οποία κάνετε μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, Δέσποινα, ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, ναι. Κανονικά είναι να ολοκληρωθεί περίπου 15 Απριλίου. Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος των play-out. Τώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί ο δεύτερος γύρος των play-out, να ξεκινήσουν και τα play-off. Και αυτό που έλεγες και εσύ, ότι το βόλεϊ το αγαπάει ο τόπος μας, άλλωστε και ο κύριος Δημήτρης Χριστοφορίδης είναι και από τα μέρη σας και από τα μέρη μας. Και φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μία άνοδος, τουλάχιστον στην περιοχή μας, γιατί πρωταγωνιστεί και ο Φίλιππος Βέρες, μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια, είναι και μία καλή πρόκληση και ένας καλός έτσι ανταγωνισμός, όπως είπες και εσύ, και στο γυναικείο βόλεϊ αλλά και στο ανδρικό βόλεϊ, να ανέβει ο πύχης με αποτέλεσμα να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν και το Φίλιππο και κάποιες ομάδες. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και ανέφικτο. Άρα, στην εξωτερική πολιτική, και κλείνω με αυτό, ναι, χρειάζεται καλή υποδοχή, καλή πάσα και καλό καρφί. Τώρα να κάνω εγώ την ερώτηση, αν εμείς τα έχουμε αυτά στην εξωτερική μας πολιτική. Θεωρώ ότι στο καρφί έχουμε ένα πρόβλημα, τα άλλα δύο κάτι κάνουμε. Μάλιστα, Χρήστο. Ωστόσο, οι εξελίξεις τρέχουν και δεν είναι μόνο στα εθνικά μας θέματα. Τρέχουν και, όπως είπες και εσύ,
όσον αφορά την υγειονομική κρίση, όσον αφορά και την εσωτερική πολιτική, όσον αφορά και τα οικονομικά θέματα, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, εξελίξεις είναι πάρα πολλές, η επικαιρότητα τρέχει καθημερινά. Ωστόσο, σήμερα τα κρούσματα ήταν περίπου 4.000. Υπάρχουν φημολογίες ότι άλλοτε τα ανεβάζουν τα κρούσματα, άλλοτε μειώνουν τον αριθμό. Και επίσης είναι να γίνουν τώρα να πάρθουν και κάποια μέτρα για να δούμε αν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ή αν θα παραμείνουμε σε σκληρό lockdown. Βέβαια, αυτές οι δύο κρίσιμες εβδομάδες που συνεχώς ανανεώνονται προκαλούν προβληματισμούς όχι μόνο στην ιατρική κοινότητα αλλά και στους απλούς πολίτες. Επομένως, θα ήθελα τη γνώμη σου και γι' αυτό. Πώς κρίνεις εσύ ότι όταν είναι να ανοίξει κάτι, είτε είναι το λιανεμπόριο, είτε είναι τα σχολεία, είτε είναι ο τουρισμός, είτε είναι η μετακίνηση από νομό σε νομό, τότε να γίνονται περισσότερα τεστ ίσως και να αυξάνονται τα κρούσματα? Κοίταξε, αν μιλήσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι ιατροί και είναι πνευμονολόγοι, δηλαδή έχουν μια εξειδίκευση πάνω στα θέματα τα οποία εκπίπτει ο ιός, ο COVID-19, ο κορονοϊός, θα σου πούνε ότι το τρίτο κύμα, το λεγόμενο τρίτο κύμα, είναι μπροστά μας. Έτσι. Δεν είναι πίσω μας, ούτε το ζούμε τώρα. Είναι μπροστά μας. Εδώ, εγώ άκουσα, Χρήστο, ότι μιλάμε για τέταρτο κύμα, όχι απλά μόνο για τρίτο. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε για 7 και για 8 κύματα. Ωραία. Έτσι, δηλαδή και το φθινόπωρο, και εκείνο θα έλεγα ότι... όσοι νομίζουν ότι είτε είναι τώρα το τρίτο κύμα, είτε είναι το τέταρτο, ονομάστε το όπως θέλετε, δεν έχει μεγάλη σημασία. Έχει σημασία ότι έχουμε μπροστά μας ένα κύμα, δεν θα είναι το τελευταίο. Αυτό και ακόμα και αν γίνει ο εμβολιασμός, κανείς δεν λέει με τα βεβαιότητος ότι δεν θα χρειαστεί και δεύτερος εμβολιασμός, όχι δεύτερη δόση, δεύτερος εμβολιασμός του χρόνου. Και βέβαια, όσοι κάνουν τον εμβολιασμό, δεν είναι ότι δεν κολλάνε. Κολλάνε, αλλά δεν πεθαίνουν. Είναι σαν τον εμβολιασμό που γίνεται για την γρήπη. Όποιος κάνει εμβόλιο για την γρήπη δεν σημαίνει ότι δεν παθαίνει γρήπη. Αλλά ότι το περνάει ή ασυμπτωματικά ή το περνάει ελαφριά. Δηλαδή δεν πεθαίνει όποιος έχει υποκείμενα νοσήματα εμπροκειμένου. Άρα μέτρα θα έχουμε. Μέτρα θα έχουμε και το φθινόπωρο. Μέτρα θα έχουμε και τον Ιούνιο. Ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Ας μην τρέφουμε προύδες ελπίδες. Υπάρχει μια σοβαρότητα και μια μετριοπάθεια. Είδαμε σήμερα μια καταγραφή ιστορικά υψηλή και για την Κεντρική Μακεδονία και για την Ημαθία και για την Πέλα και για όλη τη χώρα. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν ήταν αποτέλεσμα μαζώματος προηγούμενων ημερών αυτό το νούμερο. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει ζήτημα. Φαίνεται και από τα νοσοκομεία μας, φαίνεται και στην Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο της Βέρειας και στην Άουσα, την έδεσα στα γεννητά, στο πολύγυρο το νοσοκομείο, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι, αν θέλεις, έξαρση. Να το πω διαφορετικά. Υπάρχει μια έξαρση. Χρειάζεται υπομονή. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι δεν πρέπει στο βωμό αυτής της έτσι, αδημονίας των πολιτών, την έχω και εγώ αυτή την αδημονία, την είχε και τώρα Μπακογιάννη. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Πώς σχολιάζεις την πρότασή της και την δήλωσή της ότι θα πάει στην Κρήτη και δεν την κρατάει κανείς για να μην πάει? Ήταν μια ανοησία αυτό το οποίο είπε. Εντάξει, βέβαια, φυσικά σήμερα προχώρησε σε περαιτέρω δηλώσεις και άρχισε έτσι να το μαζεύει εντός εισαγωγικών. Και είπε ότι έκανε πλάκα και χιούμορ και το διακομόδησε. Ωστόσο, η δήλωση είναι δήλωση. Και όταν υπάρχει και κάποιο αστείο, υπάρχει και ένα τόνος σοβαρότητας σε αυτό που λέγεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι, Χρήστο. Διάβασα, είδα τη δήλωσή της, γιατί ήταν τηλεοπτική δήλωση. Ναι. Διάβασα την απάντησή της, ανασκεύασε επί της ουσίας. Αυτό το οποίο είπε είτε ήταν πλάκα, είτε ήταν σοβαρό, δεν έπρεπε να το πει. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί μπορεί και εγώ να δικαιούμαι να... Γιατί αν υπονόησε ότι με βάση τη βουλευτική της ιδιότητα, που οι βουλευτές κινούνται ελεύθερα, έτσι, θα κινηθεί και θα πάει στα Χανιά ή επειδή είναι βουλευτής Χανίων, θα εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός και θα πάει στα Χανιά το Πάσχα, ενώ όλοι οι άλλοι Έλληνες
θα είναι στα σπίτια τους, εκεί που πρέπει δηλαδή, εάν υπάρχει περιορισμός, ήταν λάθος. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος έχει τη δυνατότητα, είτε είναι δημοσιογράφος που κινείται 24 ώρες, είτε είναι βουλευτής, είτε οποιοδήποτε άλλος, σε περιόδους απαγόρευσης, να πάει να κάνει διακοπές, να πάει να κάνει, να ψήσει το αρνί του, να πάει να κάνει το πάσχη του, στο χωριό του, την περιοχή του κλπ. Είναι λάθος. Μάλιστα. Από την αρχή ως το τέλος η δήλωση Μπακογιάννη είναι λάθος. Είτε το έκανε σοβαρό, είτε το έκανε σαν καλαμπούρι, είναι λάθος. Ωστόσο, υπάρχει έντονη διάθεση και από πολιτικά πρόσωπα και από υγειονομικούς να ανοίξουν από νομό σε νομό και να υπάρχει τέλος πάντων μια μεγαλύτερη ελευθερία. Ο κόσμος άρχισε να βγαίνει έξω, να θέλει να βγει έξω και μην ξεχνάμε ότι άλλαξε η ώρα, μεγάλωσε στην ουσία η μέρα, ο καιρός είναι καλύτερος και υπάρχει η διάθεση και η ψυχολογία του καθενός από εμάς να βγει έξω. Είναι στη φύση μας αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει. Έχει γιατί και είμαστε κουρασμένοι από ήδη ένα χρόνο lockdown. Ωστόσο, υπάρχει διχογνωμία, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και είναι ανάλογα, πιστεύεις, και το τι θέλουν και οι πολιτικοί να προωθηθεί και να βγει προς τα έξω. Γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη που πρωταγωνιστεί στο τελευταίο διάστημα. Αυτό που έλεγα λοιπόν, Δέσποινα, είναι ότι αυτού του είδους οι δηλώσεις είναι λάθος, δεν πρέπει να γίνονται πουδενή και όλοι θα πρέπει να πειθαρχήσουμε στα μέτρα τα οποία έρχονται. Και κάτι ακόμα, Δέσποινα, που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι εύλογες είναι οι ανησυχίες σου για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση όλη την υγειονομική κρίση, αλλά και την δική μας διαρκή ανάγκη να βγούμε έξω. Όλοι το θέλουμε. Αλλά θα είναι λάθος αν ανοίξουν όλα μαζί. Δηλαδή, αν ανοίξουμε λιανεπόριο, αν ανοίξουμε τους νομούς και αν ανοίξουμε τα σχολεία την ίδια μέρα ή την ίδια περίοδο, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Να σώσουμε το Πάσχα, να μπορέσουμε να έχουμε ανοιχτή την εστίαση στο Πάσχα, να μπορούμε να είμαστε στο τόπο μας, ώστε να ανοίξει και ο τουρισμός γύρω στις 15 Μαΐου. Βήμα-βήμα να προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Πάντως, πέρυσι, Χρήστο, έλεγαν ότι το Πάσχα του 2021 δεν θα έχει, θα είναι μάλλον κάτι ενδιάμεσο από το Πάσχα του 2020 και από τα προηγούμενα, από τις προηγούμενες έτσι, γιορτινές μέρες που είχαμε συνηθίσει να γιορτάζουμε τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, βλέπω ότι η μεγαλύτερη σχέση που μπορεί να έχει το Πάσχα του 2021 θα είναι με το Πάσχα του 2020. Ωστόσο, αναμένουμε, θα κάνουμε λίγη υπομονή ακόμη για να δούμε το τι μέλη γενέστε. Θα ήθελα να ασχοληθούμε και να σχολιάσουμε λίγο και για το εμβόλιο AstraZeneca. 9 θάνατοι σημειώθηκαν. Η Γερμανία σκέφτεται να αναστείλει την χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου καθώς σε άτομα κάτω των 60 ετών, καθώς προέκυψαν θάνατοι που σχετίζονται με θρομβώσεις και πιθανότητα σχετίζονται με το εμβόλιο AstraZeneca. Οι πληροφορίες σου τι λένε γι' αυτό? Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποια φαινόμενα που έχουν διαπιστωθεί. Κυρίως αυτό το οποίο μου προκαλεί έκδηλη ανησυχία είναι το ότι βρίσκονται σε συγκεκριμένες χώρες τα προβλήματα. Δηλαδή, η Γερμανία όντως αντιμετωπίζει θέματα και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν θέματα. Στη χώρα μας για την ώρα είναι ευτύχημα ότι πλην 2-3 περιπτώσεων χωρίς να έχουμε θάνατο, αλλά και κάποιον, και δεν κάνω 2 περιπτώσεις που πέθαναν αφού εμβολιάστηκαν οι άνθρωποι, αλλά δεν διαπιστώθηκε άμεση σχέση με το AstraZeneca, θεωρώ ότι είμαστε καλά σε σχέση με το εν λόγω εμβόλιο, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε και εμείς που είμαστε πιο νέοι, έτσι, γιατί για μας είναι το AstraZeneca. Δεν ξέρω τώρα αν έρθει το Johnson. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού βλέπουμε ότι προχωράει, Χρήστο. Επομένως, αν γίνει αυτό που φημολογείται, ότι η τάδε αεροπορική, για παράδειγμα, θα θέλει πιστοποιητικό εμβολιασμού προκειμένου να μετακινηθεί κάποιος, είτε για να μπει στην τάδε υπηρεσία θα χρειαστεί, εμένως πλην σαφώς σημαίνει ότι θα περικυκλωθούμε με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε να το κάνουμε. Δεν ξέρω φυσικά κατά πόσο αυτό θα συμβεί ή όχι, ωστόσο φαίνεται ότι
αρχίζει να κινείται. Γιατί πολλοί έρχονται στη χώρα μας, ήδη σε κάποιες περιπτώσεις άνοιξε ο τουρισμός και διάβαζα πριν έρθω στην εκπομπή ότι έχουν έρθει τουρίστες δείχνοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το αρνητικό τεστ με αποτέλεσμα να μπορούν να μετακινηθούν από νομό σε νομό και μάλιστα υπήρχαν και διαμαρτυρίες των πολιτών που εμείς δεν μπορούμε να μετακινηθούμε από να πάμε μέχρι το φούρνο και ο υπόλοιπος κόσμος που έρχεται από το εξωτερικό μπορεί να μετακινηθεί. Σε αυτό τι έχεις να πεις? Αν δεν κάνω λάθος από ό,τι διάβασα, ήταν γραμματικά κάποιες πτήσεις, αν δεν κάνω λάθος, μία πτήση στην Κρήτη και μία στη Ρόδο, που διάβασα εγώ τουλάχιστον. Mm-hmm. Και το οποίο έγινε για λόγους γραμματικού. Γιατί αν σκεφτείς ότι έρχονται αυτοί οι διακοπές στην Ελλάδα, εκτός από το ότι θα κινηθούν σε ένα ξενοδοχείο συγκεκριμένα άτομα, δεν έχουν να πάνε και πουθενά. Όλα είναι κλειστά. Είτε είναι στα Χανιά, είτε είναι στο Ηράκλειο, είτε είναι στη Ρόδο. Δεν υπάρχει στήριξη, δεν υπάρχει διασκέδαση. Αυτό δεν είναι, υπάρχει. Αυτή είναι μια παράμετρος που αναμφισβήτητα οφείλω όποιος σκέφτεται να έρθει στη χώρα μας να τη λάβει υπόψη της, καθώς δεν μπορεί δηλαδή, να απολαύσει. Δηλαδή, ναι. Μπάνιο δεν ξέρω τώρα και κάτω πώς είναι ο καιρός, αλλά πιθανόν δεν είναι ακόμα ο καιρός για μπάνιο. Τα πράγματα είναι περιορισμένα. Είναι περιορισμένα, τώρα, βέβαια. Αν δεν μαζικοποιηθεί η όλη κατάσταση, εάν δεν απελευθερωθεί η χώρα, εγώ πιστεύω ότι το Πάσχα θα κάνουμε αυτό που λέμε Πάσχα στα χωριά μας, αλλά όχι οι Θεσσαλονικείς να γεμίσουν τη Χαλκιδική, ας πούμε. Ναι. Από νομό σε νομό. Μέσα στον ίδιο νομό θεωρώ ότι πιθανόν να είναι ελεύθερο. Δηλαδή, αν θέλει ο φίλος μου εκεί ο Τάσος να πάει στο χωριό του από την Αλεξάνδρεια, θα μπορεί να πάει. Κάτι είναι και αυτό. Το ίδιο και εγώ από το δικό μου το χωριό μπορώ και εγώ να πάω. Φαντάζομαι ότι θα μπορώ να πάω. Δεν θα είναι τόσο αυστηρά. Αλλά το να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσεις εσύ να πας στα Ζαγοροχώρια. Εγώ με τον Τάσο να πάω στον Βόλο για Πάσχα κλπ. Αυτό δεν θα γίνει και δεν είναι και σωστό κατά την άποψή μου να γίνει τώρα. Μάλιστα. Σε άλλα νέα να πάμε, Χρήστο, τώρα και να σχολιάσουμε, θα ήθελα, τις μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών στα νησιά που συμφώνησαν ο Μητσοτάκης με την Γιόχανσον, 276 εκατομμύρια ευρώ κόστος. Δεν σε άκουσα, Χρήστο. Είναι η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μετανάστευση. Ναι, ναι, ναι. 276 ευρώ εκατομμύρια κόστος για νέες δομές. Ήδη ξεκίνησαν διαμαρτυρίες στα νησιά μας από τους νησιώτες μας και πολλοί λένε ότι πρόκειται και για παράνομους μετανάστες. Είναι λογικό ότι πιο πολλοί δεν έχουν έρθει με νόμιμο τρόπο στη χώρα μας. Έτσι. Έχουν έρθει με το γνωστό τρόπο με τον οποίο έρχονται. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Οι άνθρωποι αυτοί, παρά την υγειονομική κρίση και το lockdown και όλη αυτή τη διαδικασία, είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας, βρίσκονται και δεν είναι και στις καλύτερες συνθήκες που θα μπορούσαν να ζουν. Ένα τρίτο είναι ότι η χώρα μας δεν μπορεί να τους τρέψει. Ούτε να τους φιλοξενήσει μπορεί με ιδία μέσα, ούτε να τους τρέψει. Άρα σε αυτό το puzzle, ένα βασικό κομμάτι και ένα βάρος πρέπει να σηκώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Γιόχανσον έχει διαδεχτεί τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε το φάκελο της μετανάστευσης, και από τη δική του πορεία δεν ξέρω αν θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Η κυρία Γιόχανσον λοιπόν αλλάζει την πολιτική. Το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι κάθε χώρα να αντιμετωπίσει μόνη της το πώς θα φιλοξενήσει, το πώς θα τους στεγάσει και πώς θα τους ταΐσει. Τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες ή πέστε το όπως θέλετε, τους παράνομους μετανάστες. Τώρα αλλάζει η πολιτική και πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει χρήματα απευθείας στην ελληνική κυβέρνηση, ώστε η ελληνική κυβέρνηση να μπει και να φτιάξει δομές και υποδομές. Υπάρχει βέβαια εδώ το αρνητικό της περίπτωσης, είναι ότι φτιάχνοντάς τους δομές, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιθανό να μείνουν στη χώρα μας. Κάτι το οποίο μελλοντικά και διαχρονικά δεν βοηθάει. Μια χώρα η οποία δεν έχει καν βιομηχανία, στα αγροτικά της δεν πάνε αυτοί οι πρόσφυγες, οι άνθρωποι αυτοί, να δουλέψουν στα κτήματα και στα χωράφια,
δεν μπορούν με λίγα λόγια να αξιοποιηθούν. Μάλιστα. Γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό? Βέβαια, δεν μπορούμε κι εμείς να τους βάλουμε σε μια βάρκα και να τους στείλουμε πίσω. Συμφωνώ, αυτό δεν σε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό, Χριστό. Έτσι. Ωστόσο, ποια λύση, ποια μέση λύση θα μπορούσε να βρεθεί ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια πιο αξιοπρεπή ζωή και να μπορέσουν να απορροφηθούν? Η είδηση η οποία βγαίνει, και αν θέλεις να κοιτάμε και λίγο πίσω από τα δελτία τύπου και πίσω από τις ανακοινώσεις, είναι πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση της κυρίας Γιώχανσον, η οποία πήγε, αν δεν κάνω λάθος, και στη Λέσβο, επισκέφθηκε νησιά, και το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που μας κάλεσε και εμάς τους δημοσιογράφους επαρχίας να πάμε, αλλά λόγω των καταστάσεων δεν κατέστη δύνατο κάτι τέτοιο. Είναι ότι για πρώτη φορά αφήνει απέξω τις ΜΚΟ, οι οποίες έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και στη χώρα μας και στους μετανάστες και στο ζήτημα του μεταναστευτικού στη χώρα μας, και δίνει χρήματα επιτέλους στη χώρα κράτος, στη χώρα μέλος, στην Ελλάδα, να διαχειριστεί αυτή, κατά το δοκούν, τα χρήματα αυτά, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπουν σε λογικές και να μπουν σε ένα έτσι πολιτισμένο, αν θέλεις, χώρο και να μπορούν να βιούν τουλάχιστον αξιοπρεπώς. Τώρα, η λύση αυτή πρέπει να δοθεί στις Βρυξέλλες. Εκεί είναι το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα αυτού του ζητήματος. Είναι πολυεπίπεδο το ζήτημα. Παίζει ρόλο και ο Ερντογκάν και τα εσωτερικά του προβλήματα. Πάλι επανερχόμαστε εκεί. Όσο δεν υπάρχει σταθερότητα στην Τουρκία, είναι ένα θέμα, είναι ένα γρίφος. Είναι ένα παίκτη που είναι απρόβλεπτο. Και πάντα μπορεί να δεχτούμε να έχουμε φαινόμενα Εύρου και φαινόμενα Μυτιλίνης και φαινόμενα Αιγαίου. Και δυστυχώς ο Ερντογκάν δεν το έχει τίποτα να στείλει παιδάκια που θα πνίγονται στο Αιγαίο και να τα φορτώνει στην Ελλάδα. Είναι συνήθις τακτική. Μάλιστα. Χρήστο, νομίζω πως δεν έχουμε έτσι να προσθέσουμε κάτι άλλο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σύνδεσή μας, για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και στο μέλλον, σε κάποια επόμενη έτσι διαδικτυακή συνέντευξη και συνάντηση. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Περάσαμε ένα διάστημα αρκετά καλά. Νομίζω ότι αν ήμασταν λίγο σκληροί, να ζητήσω συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και όχι ευχάριστοι σε αυτό που μας ακούνε. Άρα, για να είμαστε χρήσιμοι, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα έτσι όπως τα αισθανόμαστε και με το όνομά τους. Πάντως, το γαλάζιο σου πάει πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε, λοιπόν. Ήταν ο Χρήστος Δημητριάδης, ο δημοσιογράφος της Πέλα TV, της εφημερίδας Τα Νέα της Πέλας και φυσικά το θέμα της Χαλκιδικής. Εμείς περνάμε σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε εδώ στο ράδιο και τη Web TV του Αβέν 97 και 7.